Ένα πολυμονοπόλι νομοσχέδιο, το οποίο έχει, ξέρεις, η ανάγνωση, κοίταζα την Αυγή σήμερα, Δημήτρη, για παράδειγμα, πάνω αριστερά στην εφημερίδα. Τα θετικά αγκάθια. Και θετικά και αρνητικά. Τι θα ήθελες να προτάξεις, τα θετικά ή τα αρνητικά? Το μόνο θετικό που θα προτάξω εγώ πρώτα ως πολίτης και μετά ως δημοσιογράφος και στην Αυγή, είναι ότι η χώρα μας πρέπει να κλείσει την περίοδο τη βαριά αυτή τη δεκαετία και να οδηγηθεί με το βηματισμό που έχει δρομολογήσει η σημερινή κυβέρνηση, έχοντας υποστεί μία βαριά ήττα στον πρώτο γύρο των 6 μηνών του 2015, να καταφέρει να δώσει μία ανάταξη στην οικονομία και στην κοινωνία. Στα είναι πλαίσια το τελευταίο αυτά, μνημονιακό πολυνομοσχέδιο, κύριε Στούμπο? Μνημονιακό νομίζω ότι είναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει να τα λέω μνημονιακά όλα, γιατί αφού είμαστε ακόμα στα μνημόνια, μνημονιακά είναι όλα. Αλλά να συνεννοηθούμε. Ξέρουν όλοι, ενώ οι πολιτικά υπεύθυνοι, ασχέτως πώς παίζουν την επικοινωνιακή αντιμετώπιση ή δεν ξέρω εγώ κάποιους άλλους επιμέρους τακτικούς χειρισμούς. Μιλάω περισσότερο ότι ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ότι αυτό ψηφίζεται από την κυβέρνηση, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και σε 4-5 μήνες τον Αύγουστο να προκύψει η τελική απάντηση μιας διεξόδου, λέω εγώ. Προσέχω τι λέω. Συνεπώς αυτή την κατεύθυνση είναι, αυτό υπηρετεί, και μετά να κρίνουμε και τα επιμέρους, να έχουμε την άποψή μας. Αλλά και αυτός ο αχός που έχει χτιστεί και πολλές φορές από την όποια άλλη αριστερά είναι και υπερβολικός και λαθεμένος, και κατά τη γνώμη μου εδώ βλέπουμε και ένα άλλο θέμα τακτικής. Ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα που αφήνει, ας το πω έτσι, σε αβεβαιότητα αυτός ο χειρισμός? Δεν θα πάρουμε το κομμάτι το τελευταίο αυτό που αντιστοιχούσε μετά την αξιολόγηση? Δεν πρέπει να το πάρει η χώρα? Δεν ξέρουν όλοι, ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι αυτό το παίρνουμε για να συνεχίσει αυτή η μικρή έστω διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και προοπτικής διεξόδου? Τώρα από εκεί και πέρα να κρατήσουμε όλες τις ταυτότητές μας, αλλά για να πω ένα εύκολο παράδειγμα, τι να κάνουμε τώρα? Εσύ νομίζω το πρόλαβες λίγο στην Αυγή, Νατάσα μου. Εμείς στην Αυγή, χωρίς μνημονιακή υποχρέωση, εδώ και 25 χρόνια, κάνουμε συνελεύσεις όλων των εργαζομένων, και για να γίνει η συνέλευση είχε απαρτία. Ναι. Τι σημαίνει απαρτία? Άμα δουλεύανε 70-80 νοματοί που πάνω κάτω τόσοι ήμασταν και τόσοι είμαστε, δεν φουσκώσαμε ποτέ όπως κάποια άλλα μεγαλοκανάλια κτλ. Να συνεννοηθούμε, να μην το. Θέλω να το πιάσουμε και αυτό λίγο μετά, αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω δεν είναι καυτό. Εμείς πάντα με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσαμε. Θα μου πει ο άλλος, εμποδίζεται η απεργία? Όχι, δεν εμποδίζεται η απεργία, γιατί η απεργία είναι κρίσιμη απόφαση, και μακάρι οι περισσότεροι σε κάθε εργασιακό, λέω εγώ, χώρο και σε κάθε σωματείο, σε κάθε ομοσπονδία, να είναι η συντριπτική πλειοψηφία όταν πραγματικά απαιτούν. Γιατί δεν παίρνεις την απόφαση απλά για να την πάρεις, την παίρνεις για να την υπηρετήσεις και να είναι αποφασιστικής πίεσης. Να έρθουμε στον Νίκο. Νίκο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά που προηγούνται του πολυνομοσχεδίου και επιφέρουν σημαντικές αλλαγές είναι προβληματίζουν, και όχι τόσο το πολυνομοσχέδιο με το κομμάτι της απεργίας. Εξάλλου, εναλλακτική που προτείνει η άλλη πλευρά είναι ακόμα πιο σκληρή. Άρα λοιπόν, ας κρατήσουμε τις χαμηλούς λίγο τους τόνους στο κομμάτι του πολυνομοσχεδίου. Τι προτείνουμε πριν. Και τι προτείνουμε πριν και τι προτείνουν ακόμα. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, αυτά που επιφέρουν αλλαγές είναι η μείωση των συντάξεων που εξακολουθούν και υπάρχουν, η αύξηση των κρατήσεων που έρχεται από το Γενάρη, δηλαδή όσοι δουν τα καθαριστικά τους. Λοιπόν, υπάρχει ένα βαρύ πακέτο, όχι τόσο στο πολυνομοσχέδιο, αλλά σε αυτό που ολοκλήρωσε την προηγούμενη αξιολόγηση, που τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Ο κ. Τσίπρας με το πολυνομοσχέδιο κλείνει τον κύκλο του αφηγήματος που έχει στο μυαλό του, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, το ότι βγαίνει από τα μνημόνια. Και πραγματικά τον Αύγουστο εκεί θα κρυθεί το μεγάλο στίγμα που βάλει η κυβέρνηση και θα αποτελέσει αφετηρία των πολιτικών εξελίξεων για μένα, είναι αν η επόμενη μέρα, η μεταμνημονιακή μέρα, τι θα περιλαμβάνει. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο μεγάλος προβληματισμός που υπάρχει και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Το κομμάτι της απεργίας συμφωνώ απόλυτα και σε αυτό που ο Δημήτρης, αλλά και σε αυτό που λέει η κοινή λογική. Δεν γίνεται να. Δείτε τα ποστά των απεργιών του τελευταίου καιρού. Δείτε τις συγκεντρώσεις που γίνονται. Βλέπετε ότι η κοινωνία και οι εργαζόμενοι δεν ακολουθούν τα συνδικάτα. Και αντί να προβληματιστούν πάνω σε αυτό, οχυρώνουν μια αντίδραση έτσι, φαντασιακή, ότι καταργείται η απεργία, καταργείται το δικαίωμα. Έχουν εικόνα πραγματικά αυτοί που τα λένε τι γίνεται σήμερα στους εργασιακούς χώρους? Συνομιλούν πραγματικά με τους εργαζόμενους? Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση. Γίνονται συγκεντρώσεις και πανελλαδικές απεργίες. Μας. Μπορώ να θυμίσω και ένα πρόσφατο παράδειγμα για τον κλάδο μας. Παράκληση, ότι εμείς διεκδικήσαμε. Επιτρέψτε μου όμως αυτό για να μας καταλάβει ο κόσμος. Να διατηρήσουμε το επικουρικό ταμείο των εργαζομένων, όχι απλά των δημοσιογράφων στο μέσα ενημέρωσης, και με την τελική υποστήριξη της κυβέρνησης στην τελευταία φάση και με άλλες δυνάμεις. Γιατί στη Βουλή το ψηφίσανε πολλές δυνάμεις. Πλην της, αν θυμάμαι, το παρόν τι έκανε το ΚΚΕ, αλλά εκεί περίπου 6.000 ή 6.300 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στον τομέα του τύπου, στους 10.000 που είχαν το δικαίωμα, ψηφίσανε να τηρηθεί και να υλοποιηθεί αυτός ο συμβιβασμός επίλυσης που αντιμετώπισε και τις εκβιασμούς και τον έξω κτλ. Θέλω να πω, υπάρχουν και μικρά βήματα, και τώρα όχι για να βλογάμε τα δικά μας γένια κτλ. Και επειδή πάμε για το τέλος,
Θα μου επιτρέψετε, χθες την Αυγή εμείς για την καλή χρονιά βγάλαμε το ημερολόγιο για τη φετινή χρονιά που είναι αφιερωμένο σε μια συγκλονιστική χρονιά που ήταν το 68 πριν 50 χρόνια. Που θα ήθελα να το δούνε όλοι και όσοι το χάσανε χθες να έρθουν στην εφημερίδα να φροντίσουν στις επόμενες ευκαιρίες να πάρουν το ημερολόγιο. Γιατί ήταν χρονιά φοβερή, να τη θυμίσουμε. Να δούμε και ο Νίκος τι θα δώσει. Δεν ξέρω τι θα δώσει, νομίζω έδωσε το πρωτοσέλιδο. Εγώ θεωρώ πραγματικά η μάχη που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι γενικότερα είναι η μάχη της ενημέρωσης και όχι η μάχη των προσφορών, πλην δημοσιογραφικών προσφορών. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, ίσως σταματήσει η κατρακύλα των μέσων ενημέρωσης και η κυκλοφοριακή πτώση που οδηγεί σε πολλά λουκέτα και σε πολλές απώλειες θέσεων εργασίας. Και να μην ξεχνάμε τις ευθύνες των μεγάλων αφεντικών που επί πολλές δεκαετίες καλλιέργησαν μια φούσκα διαπλοκής παραβίαση της δεοντολογίας, που πρέπει εμείς να υπερασπιζόμαστε μπροστά στους πολίτες και ταυτόχρονα τις θέσεις εργασίας αξιοπρεπείς με συλλογικές συμβάσεις. Κύριε Δημήτρη και Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Αυτό που με λιγότερο θλιβερή. Αυτό που θέλω να ευχηθώ και να είναι συνδυασμός με το ευχαριστώ. Υγεία. Υγεία, αυτό ακριβώς. Υγεία για όλους μας. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.